αναρτήθηκε προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο συντάχθηκε βάσει του νέου εθνικού σχεδιασμού. Στον πυρήνα του νέου σχεδιασμού βρίσκεται η προσπάθεια μεγιστοποίησης της διαλογής στην πηγή και ανάκτησης υλικών έναντι της επεξεργασίας των αστικών στερεών αποβλήτων σε σύμμικτη μορφή. Είναι μια δουλειά του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Εγώ θα σας το πω με λίγα λόγια τι κάνει αυτό, γιατί όπως βλέπετε είναι ολόκληρο βιβλίο που το συνένταξε η υπηρεσία μας και έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά από τη Διεύθυνση του Περιβάλλοντος που είναι ο Απόστολος ο Μάκρας. Τι κάνει αυτό το πράγμα? Ταξινομεί τα απόβλητα σε ανάλογα, δηλαδή το τι απόβλητο υπάρχει, για κατηγορίες, για γυαλιά, για σύμμικτα, για ανακυκλώσιμα προϊόντα. Η στόχη του τοπικού σχεδίου για τη διαχείριση των αποβλήτων είναι να αναπτύξει νέες δράσεις στη βάση ενός συνολικού σχεδίου στην κατεύθυνση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων. Οπότε θα έχουμε δύο κάδους παραπάνω, δηλαδή είναι ένα βάρος φαίνεται στο Δήμο μας ότι θα έχουμε τέσσερις κάδους μπροστά αντί για δύο ή τρεις που έχουμε τώρα, αλλά θα είναι ταξινομημένα, οπότε θα είναι πιο εύκολη και η περισυλλογή, αλλά και πιο εύκολη και η διαδικασία που θα έχει μετά, που θα πάνε πάνω στο χαδά. Δεν θα πάνε όλα τα απόβλητα όπως πάνε τώρα μαζί, σύμμικτα, αυτά πέφτουν, και θα έχουμε και εξοικονόμηση χώρου. Είναι στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, που ο Δήμος μας είναι από τους πρώτους που το υλοποιεί. Επίσης, στόχος είναι να βελτιωθούν οι υπηρεσίες του Δήμου σε σχέση με την καθαριότητα και τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, αλλά και να προωθήσει δράσεις ενημέρωσης των δημοτών και να πετύχει τη μέγιστη κοινωνική συμμετοχή και συνένεση. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 26 με 28.000 τόνους απόβλητα που θάβονται. Αν τα βάλετε αυτά με 35 ευρώ τον τόνο, φτάνουμε το εκατομμύριο. Με αυτή τη μέθοδο που λέμε τώρα θα έχουμε γύρω στις 10.000 τόνους, οπότε θα γλιτώσει ο Δημότης, η Δημαρχία, 700.000. Τα άλλα υλικά θα ανακυκλώνονται. Οπότε θα υπάρχει και κάποιο κέρδος, κάποιο όφελος από εκεί και στο περιβάλλον, έτσι. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Εμείς δεν πάμε να σώσουμε τα λεφτά μόνο του Δήμου για το Δημότη, αλλά και για την υγεία του Δημότη. Άλλο να θάβονται 25-30 χιλιάδες τόνοι απόβλητα και άλλο 10 χιλιάδες.